Η επαναληπτική, γιατί είναι διπλές συναντήσεις, θα γίνουν 14 Φεβρουαρίου. Και τώρα να δούμε τα 14 γκολ που σημειώθηκαν και στα 4 παιχνίδια, αλλά και το ρεπορτάζ από το μεγάλο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Έχοντας σαρωτική υπεροχή η ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, άνοιξε το σκορ με αυτόν τον γκολ του Καλιτζάκη στο 29, όταν ο διεθνής αμυντικός προσπάθησε να απομακρύνει σέντρα του Βασίλη Τσάρτα. Στο 52 Τσάρτα σέντραρε, ο Κωστής έκανε προβολή και αφού η μπάλα βρήκε και το πόδι του Αποστολάκη, κατέληξε στα δίχτυα του Βάντζικ. Στο 77 ο Τιμούρ Κετσπάγια σημείωσε το καλύτερο γκολ του αγώνα με δυνατό σουτ. Έτσι έγινε το 3-0. Ο Παναθηναϊκός μείωσε στο 89 με πλασέ του Αλεξούδη σε 3-1, δίνοντας περισσότερο ενδιαφέρον στη ρεβάνς που θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου. Η Άκη ήταν καλύτερη από εμάς. Είχε τα στοιχεία για να κερδίσει το παιχνίδι, όπως ήταν καλή του δουλεφορία μπάλα, πάθος. Και ευτυχώς για μας που ήρθε το γκολ το τελευταίο λεπτό και μας δίνουν κάποιες ελπίδες για το επιδεβάν στο Ολυμπιακό στάδιο. ΑΕΚ πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό έπαιξε 90 λεπτά. Και εκεί ευχαριστήθηκα περισσότερο από κάτι άλλο και από το σκορ. Η μπάλα θα κολλήσει, Μπάρνιακ θα κάνει τη σέντρα και να το 1-0. Μπάρνιακ θα κάνει μόνος του την προσπάθεια. Μπάρνια για τον Νικολαίδη και είναι το 2-0. Ο αρχηγός του Απόλλωνα θα είναι μάλλον αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Καταπληκτική απόκρουση από τον Καρκάνη και το 3-0 από τον Μπάρνιακ. Τάτσις υπέροχο το 1-2 με τον Κόλλα. Τάτσις είναι μόνος του απέναντι από τον Καρκάνη. Ο Τάτσις θα δώσει στον Ξάνθη και να το 4-0 για τον Απόλλωνα. Θα γυρίσει αμέσως την μπάλα εκεί όπου έρχεται ο Καπετανόπουλος, θα κάνει το σούτ, είναι πέναλτι. Ο Καπετανόπουλος απέναντι στον Κατσιαούνι και 1-0. Τρέχει ο Ζαγοράκης εκεί να διεκδικήσει την μπάλα και την κερδίζει. Θα την γυρίσει, προλαβαίνει την ύφη του Κατσιαούνι ο Νόλης και κάνει έτσι το 2-0. Ζαφυρίου, Νόλης, 3-0. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Την παράλληλη σέντρα, Λόντσαρ και γκολ. 1-0 για τον Άρη στο 10ο λεπτό. Ντάμπιτς μέσα στην περιοχή. Κιουτζέκα σε πλεονεκτική θέση μόνο του μπροστά.